τις μέρες. Ναι. Χαιρόμαστε όμως που είσαστε εδώ κοντά σήμερα να τα πούμε, να μας δώσετε και την εικόνα τι συνέβη εχθές στο κόμμα σας, διότι ξέρουμε ότι είχατε συνεδρίαση, αν κινήθηκαν σε ήρεμα τα πνεύματα και τι απόφαση βγάλατε. Όλα θα τα πούμε, αλλά είναι νομίζω υποχρέωσή μου, παλαιόθεν, ωραία λέξη, να πω τη χαρά μου που είμαι εδώ στην ΕΡΤ, την πολύπαθη ΕΡΤ, μαζί με το ποτάμι, την πολιτική ζωή και την Ελλάδα, και η ΕΡΤ είναι πολύπαθη. Χαίρομαι λοιπόν που είμαστε εδώ και που η ΕΡΤ, τουλάχιστον όσο νομίζω εγώ, έχει ένα μεγάλο ρόλο να επιτελέσει. Να μπούμε τώρα στα δικά μας. Εχθές ήταν μια διευρυμένη συνεδρίαση, όπως είναι το τυπικό, δεν ήταν μόνο το Πολιτικό Συμβούλιο, είμαστε εμείς οι ευρωβουλευτές και στελέχοι από το ποτάμι. Δεν είναι τίποτα κρυφό να πω ότι ευτυχώς η ατμόσφαιρα ήταν πολύ καλή, αυτό που μας έχει συνηθίσει το ποτάμι. Έγινε ανταλλαγή απόψεων, εγώ είμαι φανατικά υπέρ της συμφωνίας, το έχω δηλώσει με καθαρότητα, αλλά θα έλεγα και με λίγη τόλμη σε εποχές που ζούμε. Έγινε μια ανταλλαγή απόψεων και το αποτέλεσμα ήταν το αναμενόμενο κατ' εμένα, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, ότι ο κύριος Αμυράς και ο κύριος Ψαριανός διατηρούν την συνείδησή τους ήρεμοι να πράξουν αυτό που νομίζουν. Κατά βάσα πιθανότητα θα καταψηφίσουν τη συμφωνία. Ο παρόν κύριος Θεοδωράκης και ο κύριος Μαυρωτάς περίπου δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν τη συμφωνία και νομίζω το ίδιο θα κάνει και ο αξιόλογος κύριος Λυκούδης. Όλοι όμως εξέφρασαν, θα έλεγα, πάρα πολλές επιφυλάξεις, το λέω πολύ ευγενικά, για τους χειρισμούς της κυβέρνησης που μας οδήγησε σε αυτό το στηρίζουμε την στιγμή. Ελλάδα και όχι τον καταραίοντα Τσίπρα, διευκρινίζει με σημερινή ανακοίνωση το ποτάμι, θέλοντας προφανώς να δείξει ότι η στήριξη στις πρέσπες δεν είναι στήριξη στην κυβέρνηση. Γιατί όμως δεν το έχω καταλάβει αυτό, νιώθει την ανάγκη το κόμμα να το διευκρινίζει συνέχεια. Το είδαμε στην ψήφο εμπιστοσύνης. Εκεί στηρίζεις ή όχι την εκάστοτε εξουσία, την εκάστοτε κυβέρνηση. Ναι. Εδώ υπάρχει ένα εθνικό θέμα για το οποίο έχει πάρει θέση. Γιατί και για συνδέεται. Το οποίο προσωπικά είμαι υπερήφανος και πολλά από τα μέλη του ποταμιού, γιατί είναι παλιά η θέση του ποταμιού, δεν είχε λόγο να αλλάξει. Όπως τονίζω πολλές φορές, αυτή η περίφημη συμφωνία των Πρεσπών, που επειδή είναι συμβιβασμός, έχει πολλές αδυναμίες, δεν το κρύβω. Απ' την άλλη μεριά βελτιώθηκε τον τελευταίο καιρό. Ενδυναμώθηκε λοιπόν η πίστη μας ότι είναι μια συμφωνία που συμφέρει την Ελλάδα και κυρίως της ανοίγει νέους δρόμους επικοινωνίας. Το ποτάμι θεωρεί, δεν είναι απαραίτητος και η προσωπική μου άποψη, ότι δεν θέλει να ερμηνευθεί αυτό ως ψήφος κατά κάποιο τρόπο που στηρίζει τον κύριο Τσίπρα. Γιατί νιώθει την ανάγκη να το τονίσει αυτό? Αυτό είναι το θέμα μας. Γιατί νιώθει την ανάγκη? Υπάρχουν πιέσεις από κάποιες πλευρές ώστε να μην στηριχθεί ο Τσίπρας? Νομίζω υπάρχουν πολλές πιέσεις, φανερές πιέσεις εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας. Ασφαλώς υπάρχουν πιέσεις, ανοιχτές πιέσεις. Θέλω να πω ότι τη ζούμε και εμείς έμεσα. Πάντα ζει κανείς μια πίεση πολιτική. Μας το εξηγείτε λίγο? Ζούμε, ναι, τη ζούμε με τα περίφημα email, τα οποία πολλές φορές είναι και ελαφρώς απειλητικά. Ναι. Ακόμα και εγώ που είμαι ο τελευταίος των αθώων, δεν είμαι καθόλου αθώος, ναι, μην παρεμηνεύσετε, παίρνω mail τα οποία είναι απαράδεκτα. Από ποιους παίρνετε mail? Δεν ξέρω αν είναι αληθινά ονόματα ή αν είναι επιαστά. Τα οποία λένε τι? Τι λένε? Τα οποία λένε ντρέπομαι για τις στάσεις σας, είστε προδότες. Α, είναι μέσα σε αυτή τη... αυτό που συζητάμε τώρα. Δεν είναι πολλά mail. Θα έλεγα... Πολλά είναι 5, πολλά είναι 10, πολλά είναι και 100. Γι' αυτό θα το έλεγα εμείς είμαστε λίγο στο απειρόβλητο λόγο της Ευρωβουλής. Νομίζω οι συνάδελφοί μου και τα στελέχη θα παίρνουν πολύ περισσότερα. Αλλά υπάρχουν πολλοί τρόποι να πιέσει μια κατάσταση, πολλές φορές. Και οι κατηγορίες για προδοσία είναι πολύ εύκολες στην Ελλάδα. Εμάς, για παράδειγμα, με τον συνάδελφό μου, κύριο Κύρκο, μας κατηγόρησαν επειδή ψηφίσαμε εναντίον μια συζητήσεω στο Ευρωκοινοβούλιο που είμαστε σίγουροι ότι θα απέβαινε εναντίον της Ελλάδος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση για τον αδικοχαμένο Κατσίφα στην Αλβανία, αυτό το παιδί που εγκλημάτισε κατά τη γνώμη μου
η αλβανική κυβέρνηση εναντίον του. Επειδή εμποδίσαμε μια συνεδρίαση που σίγουρα θα ήταν εναντίον της Ελλάδος, κατηγορηθήκαμε. Δεν πρέπει να δίνουμε σημασία κύριε σε αυτά. Κύριε Γραμματικάκη, για να μην γίνουν παρερμηνίες, και επειδή σε αυτό το κανάλι είναι σε ισχύ ακόμα ένα εμπάργκο από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, ναι, είπατε νωρίτερα και το έχουν επισημάνει οι συνάδελφοι καλώς, ότι υπάρχουν πιέσεις από τη Νέα Δημοκρατία προς το ποτάμι. Πώς ακριβώς εννοείται αυτές τις πιέσεις, για να μην γίνει παρερμηνία. Στο, επειδή για να μην κατηγορηθεί ξανά τα η ΕΕ, δημόσια, που είναι τα δημόσια. Όχι, όχι, ναι, όχι, το λέμε αληθινά, γιατί η ΕΡΤ αποτελεί τον εύκολο σάκο του box για οποιονδήποτε θέλει να χτυπήσει κάποιο μέσο μαζικής ενημέρωσης. Χτυπάει πρώτα την ΕΡΤ. Λοιπόν, είτε έχει πει είτε, κάτι είτε όχι. Είναι η δημόσια ακριβώς επιχειρηματολογία, λοιπόν, είναι κάτι πέραν αυτού. Είναι η δημόσια επιχειρηματολογία οπωσδήποτε και είναι, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αν η ΕΡΤ, αν η Νέα Δημοκρατία δεν ξέρει αυτή τη στιγμή ότι έχουν τυχοκολληθεί ορισμένες φωτογραφίες βουλευτών ή στελεχών με την κατηγορία προδότες, το ξέρει πολύ καλά. Και μάλιστα συνενεί και λέτε, σε αυτό. Το ξέρει και συνενεί, τι ακριβώς εννοείται. Ότι δεν το εμπόδισε, δεν το κατηγορεί. Το καταδικάζει ή το στηρίζει. Αν δεν κάνω λάθος, διότι εμείς στην Ευρωβουλή σας λέω, τα μαθαίνουμε λίγο εξανακλάσεως τα γεγονότα, πήρε κάποιος, νομίζω, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κυβερνητικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, την ευθύνη ότι είναι λογικό να πιέζεις τα μέλη του κόμματος, τα μη μέλη του κόμματος για κάποια συγκεκριμένη περίπτωση. Εσείς όμως μπορείτε να μου πείτε, εάν κατηγόρησε ευθέως και χωρίς υπονοούμενα η Νέα Δημοκρατία αυτή την αφισοκόλληση. Ο κύριος Μητσοτάκης στη Βουλή το κομμάτι των απειλών. Στη Βουλή, το παρακολουθήσαμε νομίζω, εδώ, ναι, γι' αυτό ναι, το, το διαχώρισε, ναι, το προς τιμήν του. Το διαχώρισε με πολύ ήπιους τόνους. Θα μπορούσε να είναι πιο κατηγορηματικός, αλλά έστω ας δεχτώ ότι το διαχώρισε. Είναι φανερή η πίεση που εξασκεί η Νέα Δημοκρατία. Και εγώ λέω ότι η μισή από αυτή την πίεση είναι πολιτική, η άλλη είναι δυστυχώς αμφισβητήσιμη και παρεξηγήσιμη. Δεν ξέρω ποιος οργανώνει όλα αυτά τα email. Αλλά είναι δυστύχημα που άστοχα, κατά τη γνώμη μου, η Νέα Δημοκρατία δεν είναι εδώ. Διότι εγώ θα θέσω ένα πολύ βασικό ερώτημα, αν μου επιτρέπετε να το θέσω γενικά. Η ΕΡΤ επιτρέπει τα πάντα. Ναι, η ΕΡΤ επιτρέπει τα πάντα. Όλες τις απόψεις. Και το ξέρω και είναι σωστό. Εγώ λοιπόν ένα ερώτημα που έχω, και είναι πολύ γνήσιο ερώτημα, πολύ πραγματικά σπαρακτικό, διότι δεν παριστάνω εγώ μόνο τον πατριώτη. Εγώ πιστεύω ότι είμαι πατριώτης, πιστεύω ότι αυτοί που θα ψηφίσουν τη συμφωνία είναι πατριώτες, όπως και πάρα πολλοί από τους αντίθετους της συμφωνίας είναι πατριώτες. Το ξεκαθαρίζω αυτό. Αυτό που δεν έχω καταλάβει είναι τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία αν αύριο είναι κυβέρνηση ως προς τη συγκεκριμένη συμφωνία. Διότι αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και δεν λέγεται. Θα βρεθεί λοιπόν με μια συμφωνία, έχει δηλώσει ότι δεν θα την κυρώσει. Έχει συνέστηση η Νέα Δημοκρατία τι σημαίνει αυτό για τον τόπο? Το λέω με ένα πολύ γνήσιο, αν θέλετε, ενδιαφέρον. Να σας πω τι σημαίνει. Ότι πάμε 30 χρόνια πίσω, ότι οι σύμμαχοί μας που όποτε τους έχουμε ανάγκη τους επικαλούμαστε, αλλιώς τους κατηγορούμε, θα είναι όλοι εναντίον της Ελλάδος. Τα Σκόπια θα κερδίσουν αυτό που θέλουν, είτε με το ένα όνομα είτε με το άλλο, δηλαδή με το παλιό όνομα, όπως αυτή τη στιγμή λέγονται. Αυτή τη στιγμή λέγονται Μακεδονία. Εγώ δεν ξέρω λοιπόν, ούτε ξέρω, ούτε μπορώ να φανταστώ κάποιο χειρισμό που θα βελτιώσει την κατάσταση αν καταψηφιστεί η συμφωνία. Ξέρετε κάτι, εσείς είστε ευρωβουλευτής, είστε και φυσικός, είστε και πανεπιστημιακός, είστε δηλαδή και δάσκαλος επί της ουσίας. Και ο ρόλος σας και ο λόγος σας για μένα που ακούω και προσπαθώ να καταλάβω τα θετικά και τα αρνητικά κατά κάποιους αυτής της συμφωνίας, έχει μια μεγαλύτερη σημασία. Απ' την άλλη, είστε στο περιβάλλον της Ευρώπης, που η Ευρώπη, το δυτικό κομμάτι, θέλει πάρα πολύ τη φύρο μου να λήξει αυτό το θέμα. Και λένε όλοι ότι είναι συμφέροντα, έχουν συμφέροντα η Γερμανία, αυτό εκείνο το άλλο. Η Ελλάδα, κατά τη δική σας άποψη, τεκμηριωμένα, τι κερδίζει από αυτή την ιστορία? Μα κερδίζει πάρα πολλά, ότι ησυχάζει προς τα βόρεια, διότι ο πραγματικός κίνδυνος είναι προς Ανατολάς. Ονόματα δεν λέμε. Ησυχάζει λοιπόν. Ανοίγει σχέσεις με πιο ευεργετικές με ολόκληρα τα Βαλκάνια μέσω της Βόρειας Μακεδονίας. Προσπαθώ να συνηθίσω κι εγώ να τη λέω Βόρεια Μακεδονία. Ναι, ναι, θα μας πάρει χρόνο. Μέσω της Βόρειας Μακεδονίας. Θα αναπτύξει σχέσεις. Θα βελτιώσει την εικόνα
και την αυτοπεποίθησή μας, διότι θα έχουμε ένα ηγετικό ρόλο στα Βαλκάνια. Και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό, θα ικανοποιήσουμε την υγιή, το υπογραμμίζω, κοινή γνώμη της διεθνούς κοινότητας. Πείτε μας και τι χάνει. Γιατί δεν είπα πολλές φορές η διεθνής κοινότητα, το ξέρετε, μας πιέζει για πράγματα που δεν είναι υπέρ του συμφέροντος της Ελλάδος. Αυτή τη φορά συμβαίνει το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το συμφέρον της Ελλάδος να συμπίπτουν απολύτως. Για πείτε μας τώρα και τι χάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το βάλε σε σωστή βάση, κύριε Ευρωβουλευτάη Μάριον, ως καθηγητής. Και επειδή είπατε ότι συμφωνείτε, στηρίζετε, το έχετε πει 100 φορές με χίλιους διαφορετικούς τρόπους. Κουραστικό τρόπο. Ότι πρέπει να περάσει, γιατί αλλιώς θα χάσει η Ελλάδα, θα ζημιωθεί από αυτό. Αλλά είπατε ότι δεν είναι η απόλυτη συνθήκη. Είναι ένα συμβιβασμός. Είναι ένα συμβιβασμός. Ναι. Τι είναι αυτό βασικά, κατά τη γνώμη σας, που χάνει, που, νομίζω ότι που θα έπρεπε να έχουμε πετύχει. Όσο και να γίνει μεγάλη προσπάθεια για να βελτιωθεί η συμφωνία, νομίζω ότι το πρόβλημα της εθνότητας και το πρόβλημα της γλώσσας είναι ακόμα λίγο θολό, θα έλεγα. Παρόλο που, επαναλαμβάνω, ξεκαθαρίστηκε σε ένα βαθμό στο Σύνταγμα και με την τελευταία ρηματική ανακοίνωση, συνεννόηση της ελληνικής κυβέρνησης. Χάνει λοιπόν μερικά πράγματα και χάνει κυρίως στο συνέστημα, στην ψυχή των ανθρώπων που γεννήθηκαν, ανατράφηκαν και ζουν στη Μακεδονία. Αυτό νομίζω είναι το πιο σοβαρό. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να σφίξουν την καρδιά τους και με τον πραγματικό πατριωτισμό που διέκρινε πάντα τους Μακεδόνες να καταλάβουν ότι στο μέλλον και αυτούς θα ωφελήσει και θα καθησυχάσει η συμφωνία. Να ζυγίσουν δηλαδή. Να από ζυγίσουν. Τη μία το ρεαλισμό το με το συνέστημα. Το σφίξιμα της καρδιάς το καταλαβαίνω απόλυτα. Επαναλαμβάνω. Η Μακεδονία, συνηθίσαμε όλοι να λέμε, και σε ένα βαθμό είναι αλήθεια, είναι η ψυχή μας. Είναι και πολλά άλλα πράγματα όμως η ψυχή μας. Δεν είναι μόνο η Μακεδονία. Είναι το μέλλον των παιδιών μας, το μέλλον της Ελλάδος. Πολύ σοβαρότερα προβλήματα έχουμε να αντιμετωπίσουμε από το πώς ορίζει κανένας την εθνικότητα ή τη γλώσσα. Πολύ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Χαρήκαμε πολύ που σας είχαμε σήμερα κοντά. Και να θυμάστε πάντα ότι το σύμπαν είναι ευκολότερο να το καταλάβεις από την πολιτική ζωή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Εξαιρετική κουβέντα. Εντάξει, είναι διαφορετικός ο λόγος ουσιαστικός και έχει και την αλήθεια του όμως, έτσι. Δηλαδή, ναι, σου λέει να ζυγίσεις. Και το θάρρος της γνώμης είναι σημαντικό. Είναι αυτό για το οποίο πολλές φορές εδώ γκρινιάζουμε. Όχι γιατί λέει κάποιος ναι, γιατί λέει όχι. Γιατί δεν μας λέει τι σκέφτεται και γιατί θέλει κάποιος, οποιοσδήποτε, να μας πείσει ότι ναι, δεν έχει ακόμα αποφασίσει και το βλέπει και το κάνει. Εντάξει, όλα μπροστά στα μάτια μας γίνονται. Αναμνήσεις λοιπόν και ιστορίες. Τι έγινε? Αναμνήσεις και ιστορίες. Σήμερα λες ατάκες, έτσι. Αυτό είναι το καινούργιο βιβλίο της Θανάσου Κάπου. Μας το έφερε. Το έφερες. Ναι. Μας το έφερες. Καλημέρα. Χρόνια πολλά. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Μας το έφερες για το καλύτερο. Ένα έφερες. Ναι. Όποιος θέλει θα έρθει το βράδυ στην παρουσίαση. Ένα και μόνο ένα. Και δεν είναι για σένα. Και δεν είναι για μένα. Ακριβώς. Εσύ θα πας στην παρουσίαση. Θα πάω στην παρουσίαση. Δεν ξέρω, εδώ λέει Μάριον μέσα. Άσε βρε, εννοείται. Δεν χρειάζεται να λέει. Δεν χρειάζεται. Δεν κατάλαβε. Ποιον το έφερε, το έφερε για μας δυο. Έλα, Θανάση. Τι είναι αυτό? Καλημέρα. Λοιπόν, είναι ένα βιβλίο το οποίο εγώ νομίζω ότι είναι αντίδωρο και ενθύμημα σε μια συνθήκη που όλοι φοβόνται τη μνήμη και καταδικάζουν τη μνήμη. Δηλαδή, περιέχει γύρω στα 50 με 60 άρθρα συν 4 διαμαντάκια τα οποία σχετίζονται με την πολιτική ζωή της χώρας από τις αρχές της δεκαετίας του 80 μέχρι σήμερα και έχει και δύο ιστορικά κοιμήλια για την εποχή του εμφυλίου. Παράλληλα, και συγγνώμη που το καταθέτω, υπάρχει ένα ντοκουμέντο το οποίο για μένα είναι ιδιαίτερο. Υπάρχει μια συνέντευξη χωρίς όνομα. Με την οποία διάβασα, την οποία δεν λες ποιος είναι. Υπάρχει ένας άνθρωπος λοιπόν. Δεν θα μας πεις ποιος είναι. Σε καμία περίπτωση. Με καθυστέρηση 30 χρόνων ήρθε τυχαία, προφανώς επειδή φτάνει στο τέλος της ζωής του, με βρήκε. Τυχαία, συνειδητά για να είμαι ακριβής, και μου μίλησε για πράγματα τα οποία εγώ νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα. Μου μίλησε για το Κουβέι της δεκαετίας του 80, κυρίως για τον πατέρα μου. Φανταστείτε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν συνάντησε ποτέ τον πατέρα μου. Είναι στα 82 του σήμερα, δεν τον συνάντησε ποτέ, ζει στο εξωτερικό. Και όποιος έχει την τύχη, επειδή το βιβλίο βγήκε σε πολύ λίγα αντίτυπα, να το διαβάσει, πραγματικά εγώ νομίζω ότι θα κατανοήσει πολλά. Δηλαδή, εκείνη η εποχή, εκείνοι οι άνθρωποι, εκείνα τα όνειρα και τα οράματα. Ένα απλό παράδειγμα. Αυτός ο άνθρωπος το 1975, επειδή δεν μπορούσε να πάει στην πορεία του Πολυτεχνείου, πήγε στη γωνία Αλεξάνδρας και Βασιλής Σοφίας, αν θυμάμαι καλά, για να δίνει ένα κομμάτι από την πορεία και ξαναέφυγε. Δεν μας λες τι ήταν αυτός ο άνθρωπος, ποια ήταν. Ένας άνθρωπος. Δεν το αναφέρεις, μέσα από το διάβασα. Δεν αναφέρεις ποιος είναι.
Ένας Όχι ποιος είναι το όνομά του. Ένας ιδιαίτερος τι άνθρωπος. Τι σηματοδοτεί αυτός ο άνθρωπος. Σηματοδοτούσε τη σχέση που είχε μία συνθήκη, η οποία ήταν το ΚΚΕ, με καταστάσεις και πράγματα τα οποία επηρέασαν την πολιτική και όχι μόνο η ιστορία της δεκαετίας του 80 και 90. Να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Η επιλογή αυτών των κειμένων έχει γίνει με βάση κάποιον άξονα που διατρέχει, ας πούμε, της... Έχει γίνει με βάση έναν αντίστροφο άξονα από το σήμερα προς το χθες, για να μας τονίσει πόσο αναγκαίο είναι να θυμόμαστε. Δηλαδή υπάρχουν κείμενα τα οποία είναι διάσπαρτα, συνδεδεμένα ασύνδετα μεταξύ πάντα τους. Πάντα σε σχέση με την πολιτική, την πολιτική ή και άλλα. Την ιστορία, ναι, και την αριστερά. Μάλιστα. Λοιπόν, απλώς να πούμε ότι η παρουσίαση θα γίνει σήμερα και... Πού? Θα στο Πόλις Άντ Καφέ. Στο Άντ Πόλις Καφέ, με ιδιαίτερους προσκεκλημένους. Ναι, θα μιλήσουν δύο υποψήφιοι δήμαρχοι για το βιβλίο. Αυτό που γράφει μπροστά, συγγνώμη τώρα, λέει είναι του Χατζηδάκη. Φοβήθηκα τη μνήμη και της κόψης. Ναι, ο Χατζηδάκης δεν είναι γνωστός πολύ για τις αριστερές του... Για το αντίθετο. Για το αντίθετο. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος εκτιμούσε και σεβόταν τη μνήμη. Από την εποχή καλά, του είναι τότε. Ένας άνθρωπος σταθμός για την Ελλάδα. Αλλά λέω πολιτικά πως δεν σημαίνει ότι αγαπάμε όλους όσους είναι. Όχι, απλά το ρωτάω για την επιλογή που έκανες να το βάλεις στο εξώφυλλο. Όπως βλέπετε, στο σήμερα υπάρχουν άνθρωποι όπως και ο κ. Γραμματικάκης, οι οποίοι εκφράζουν θέσεις, απόψεις, οι οποίοι δεν σχετίζονται μόνο με την αριστερά και το κοινό καλό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι, απλά μου έκανε εντύπωση για να το σηματοδοτεί κάποια πράγματα.